τον οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτούν από τις αποφάσεις της διοίκησης σχετικά με τις μεταγραφές αλλά και του προπονητή. Το 0-2 για την Σπάρτακ έγινε από έναν παίκτη του οποίου ο αδερφός πρόσφερε στο δικέφαλο. Μιλάμε για τον Λούχοβι, εδώ ακριβώς. Αδερφός του Μίλαν Λούχοβι, ο οποίος είχε παίξει στον ΠΑΟΚ, πέτυχε το 0-2 για την ομάδα του. Εδώ ακριβώς, βλέπετε με κεφαλιά ψαράκι, πολύ ωραία κεφαλιά, έκανε το 0-2. Το 0-3 αμέσως μετά πάλι από τον Ουιλάκη με μια ωραία προσπάθεια εκτέλεσε τον Μιχόπουλο. Εδώ βέβαια εκείνη την βραδιά ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι άρχισαν να σκέφτονται ότι πρέπει να φύγουν από το γήπεδο σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Όμως στην κατάλληλη θα λέγαμε στιγμή, εδώ βλέπετε πάγωσαν οι εξέδες στην κυριολεξία. Στην κατάλληλη στιγμή ήρθαν τα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο γκολ με πέναλτι, εδώ απευλήθη ο Ουιλάκη, ο οποίος στο σουτ που έγινε πάνω στην Άτος εδώ, με το νούμερο 10, πάνω στη γραμμή απέκρουσε με το χέρι και ο Ζαγοράκης έκανε το 3-1. Έδωσε ελπίδες, φτερά θα λέγαμε στον ΠΑΟΚ, με τον γκολ αυτό ο Θόδωρος Ζαγοράκης. Ο Σπύρος ο Μαραγκός κάνει το 3-2 με εκτέλεση φάουλ και οι πανηγυρισμοί. Εδώ ο κόσμος άρχισε να ξαναπιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανατρέψει το σκορ και φτάσαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όταν η μπάλα θα φτάσει από την δεξιά πλευρά στην αριστερή και εκεί ο Μαραγκός με ένα δεύτερο δικό του γκολ κάνει το 3-3. Ισοφαρίζει, επαναλαμβάνω, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ όλα αλλάζουν όπως καταλαβαίνετε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπαίνει με πολύ διαφορετική ψυχολογία. Ο Άγγελος Αναστασιάδης είχε δώσει τις σχετικές εντολές και εδώ ο Κώστας Φραντζέσκος με ένα κεραυνό κάνει το 4-3. Κεραυνό έξω από την περιοχή. Εκτέλεσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Επανηγυρισμοί εδώ από τον Φραντζέσκο και μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Εδώ και πάλι το σουτ. 4-3 για τον ΠΑΟΚ. Όμως το κερασάκι στην τούρτα θα λέγαμε ήταν το 5ο γκολ από τον Πέρση Ολιβάρες. Εδώ κοιτάξτε ένας κεραυνός πραγματικός έξω από την πολύ μακριά από την περιοχή. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Χτύπησε στην πάνω πλευρά των δικτύων της εστίας του Σλοβάκου τερματοφύλακα. Και πάλι τον γκολ από τον Πέρση Ολιβάρες. Κοιτάξτε εδώ, 5-3 ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη και πήγε μέσα στην Σλοβακία και πήρε και την πρόκριση αφού νίκησε και εκεί ένα